Από νωρίς το πρωί και παρά τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, πολιτικοί φορείς και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν για άλλη μία ημέρα στα υποκατασκευή διόδια στη Μουσθένη, ώστε να εμποδίσουν την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς οι πολίτες βρήκαν απέναντί τους ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Παγκαίου, Βασίλης Ξυλόγης, μίλησε για το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη με την διοίκηση της Εγνατίας Οδού και τα επιχειρήματα για την αλλαγή στην απόφαση για δημιουργία διοδίων. Όπως βλέπετε ότι δεν συμμετέχουν οι πολίτες, πρέπει να ομολογήσω ότι μετά την απόφαση του Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου χτες να κινητοποιήσουμε τους πολίτες του Δήμου μας, τους φορείς, τους συλλόγους, ώστε να είναι εδώ σήμερα το πρωί. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη παρουσία. Εμείς όμως έχουμε ένα ραντεβού στις 2 η ώρα με τον πρόεδρο της Εγνατίας Θεσσαλονίκη, με τους υπόλοιπους δημάρχους και τον κύριο Γρανά. Θα πάμε εκεί να συζητήσουμε. Για την κατασκευή δεν νομίζω ότι πλέον μπαίνει ζήτημα. Το ζήτημα που μπαίνει είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη τιμολογιακή πολιτική. Άλλωστε για την κατασκευή, όπως είπα και πριν, δυστυχώς παρόλες τις κινητοποιήσεις και παρόλη την ευαισθησία που έδειξε το Δημοτικό Συμβούλιο Παγκαίου, οι πολίτες δεν ανταποκρίθηκαν. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε για να είμαστε κοντά στο Δήμο Παγκαίου και στα προβλήματά του. Μιλήσατε για λάθος χωροθέτηση. Η χωροθέτηση το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, γι' αυτό δεν θέλω να σας κουράσω, με την έννοια ότι είναι λάθος η χωροθέτηση για δύο έννοιες βασικά. Η μία, αν πάρουμε την οικονομική έννοια που βάζει η Εγνατία, αν θέλει να κερδίσει δηλαδή, κανείς δεν θα κινείται σε αυτόν τον άξονα, διότι υπάρχουν δύο οδικοί άξονες. Η παλιά Εθνική Οδός που διέρχεται μέσα από τους οικισμούς της Πειραιάς και Ελλάδος, και η παραλιακή, όπως λέμε, η παλιά Εγνατία που λέγαμε εμείς, η οποία θα είναι και πριν 3 χρόνια ανακατασκευασμένοι, άρα θα ακολουθούν αυτούς τους δύο άξονες και κανείς δεν θα διέρχεται από εδώ ώστε να έχει έσοδα. Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολιτισμού Γιώργος Γερομάρκος τόνισε πως η χωροθέτηση που επιλέχθηκε από την Εγνατία είναι τελείως λανθασμένη, αφού υπάρχουν άλλες δύο οδικές αρτηρίες για την περιοχή. Οπότε, ούτε η Εγνατία θα εισπράττει ό,τι προσδοκούσε και οι άλλοι δρόμοι, σαφώς πιο παλιοί, πιθανόν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου, ιδίως το καλοκαίρι. Είμαστε δίπλα στον Δήμο Παγκαίου και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λάβαμε πέρυσι και μιλάει για όσο το δυνατόν λιγότερους σταθμούς διοδίων στην περιφέρειά μας, αλλά ειδικά στο θέμα των διοδίων εδώ της Μουσθένης, νομίζω ότι η ανάλυση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος και έχει να κάνει περισσότερο με τους κινδύνους που δημιουργούνται από την κατασκευή τους, δεν μπορεί να μην συμφωνήσει ο καθένας. Πραγματικά, αν δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα διόδια. Εδώ όμως θα πρέπει τα διόδια να μην δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας στην περιοχή μας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος κυκλοφορίας θα διοχετεύεται από την παραλιακή Εγνατία. Ειδικά το καλοκαίρι, λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού επισκεπτών, αυτός ο κίνδυνος μεγαλώνει, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επίσης θα διοχετευτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας και αυτό που μας φοβίζει είναι τα βαριά οχήματα και μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας της Θεσσαλονίκης από την εξοχή μέχρι και την Μουσθένη ή και ακόμη παρακάτω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι με την απλή λογική προσέγγιση τι κινδύνοι μπορούν να δημιουργηθούν. Ο πρώην Δήμαρχος Ελευθερούπολης Γιάννης Φιλόσογλου στυλίτευσε την ήπια τακτική της διοίκησης, η οποία επέτρεψε την Εγνατία να ενεργήσει κατά το δοκούν. Ευτυχώς σήμερα ήρθαμε να κάνουμε την κηδεία του θύματος. Και εδώ μαζευτήκαμε όλοι μαζί για να κάνουμε τι? Να αποτρέψουμε κάτι τετελεσμένο, όταν πριν από πολύ καιρό, πριν από 2 χρόνια, φωνάζαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο: κινηθείτε προς κάθε κατεύθυνση, αλλάξτε ό,τι υπουργικές αποφάσεις υπάρχουν, πιέστε να αλλάξει το χωροταξικό των διοδίων, αλλά δυστυχώς φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Εμείς τα λέγαμε, εμείς τα ακούγαμε. Η διοίκηση του Δήμου νόμιζε ότι με χαδάκια, με φυλάκια
και με χαιρετίσματα λύνονται αυτά τα θέματα. Τέλος, ο πρόεδρος των υπεραστικών ΚΤΕΛ, κ. Τσεντεμεΐδης, δηλώνει απογοητευμένος καθώς υπολόγισε την θέσπιση νέων δρομολογίων εξπρες από την Εγνατία Οδό. Ωστόσο, πλέον ξεκαθάρισε πως όλα τα δρομολόγια θα γίνονται από τις επαρχιακές οδούς. Προσωπική μου άποψη είναι μια υποβάθμιση ακόμα για την περιοχή μας. Έτσι, θα μιλήσω για το δικό μας κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο είχαμε σκεφτεί να κάνουμε όλα τα δρομολόγια Εγνατία, αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παλιές εθνικές οδούς όπως την παραλία Περάμου και τον παλιό επαρχιακό του Παγκαίου. Έτσι, είχαμε βγάλει μια απόφαση το ΔΣ να κάνουμε για καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού εξπρές δρομολόγια από Εγνατία. Αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα, έτσι. Και σκεφτόμαστε τώρα κάτι το αδιανόητο, τι να σας πω, ότι πάλι θα πάμε το παλιό καθεστώς.